ασφυξία ήταν μια μεγάλη ατυχία για αυτόν τον τόπο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε σε λίγες λέξεις να εξηγήσουμε πώς προέκυψε αυτό το μόρφωμα. Πάντως έγινε. Λάθη πολλά υπάρχουν και καλό θα είναι κάποιες στιγμές να βρίσκουμε τις αιτίες που γεννούν τέτοιες αντιδράσεις. Η δημοκρατία αντέχει τις ιδέες. Ακόμα και παράλογες να είναι και περίεργες να είναι, τις ιδέες τις αντέχει. Εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε και δεν είμαστε εδώ για τις ιδέες των ανθρώπων. Έχουμε κακή εμπειρία, παλιότερα οι παππούδες μας, οι συγγενείς μας που πολέμησαν στο βουνό τους Γερμανούς, μετά από λίγα χρόνια γέμισαν τα ξερονήσια. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ρεβανσιστικά να αντιμετωπίσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν παράξενες ιδέες, αλλά δεν πρόκειται για ιδέες. Αξιολογικές κρίσεις μπορούμε να κάνουμε. Εμένα μπορεί να μου φαίνονται αυτά που λένε ψέματα, μπορεί να είναι η ναζιστική ιδεολογία κλπ. Υπάρχει και δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Μπορούμε λοιπόν να τα κρίνουμε αυτά. Αυτό που εδώ διακυβεύεται απόψε είναι πολύ μεγαλύτερο. Σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε να κάνουμε μια εγκληματική οργάνωση που ενδύεται ένα πολιτικό αφήγημα. Πράγμα απολύτως ψευδές, διότι όλο αυτό το οικοδόμημα στηρίζεται στη βία, στη μυσαλλοδοξία και στο μίσος. Καλλιεργεί το μίσος και διασπείρει και διαχωρίζει την πολιτεία μας και τους πολίτες. Προκαλεί διχασμό και έχουμε δει ότι αυτός ο τόπος μόνο όταν είναι ενωμένος μπορεί να κάνει πράγματα αξιοθαύμαστα. Θέλουμε λοιπόν η θυσία βγει αυτή την εποχή με όλο αυτό που έκανε να καταδικαστεί παραδειγματικά και να αποφύγουμε στο μέλλον να είμαστε τόσο ανεκτικοί σε τέτοια φαινόμενα.